Μια σύραξη με την υπογραφή του ίδιου του κράτους, η έλλειψη αστυνόμευσης και η παντελής απουσία οποιοδήποτε σχεδίου κατά της λαθρομετανάστευσης γέννησαν ένα γκέτο μέσα στο γκέτο του Αγίου Παντελεήμονα. Έβαλαν σειρματόπλεγμα σε παιδική χαρά, εικόνα άλλης εποχής, άλλου καθεστώτος και έστρεψαν τον ένα κάτοικο εναντίον στον άλλο ασχέτως εθνικότητας. Κοντεύουμε να φύγουμε, αν δεν ήταν δικά μας τα σπίτια, δεν τα είχαμε πουλήσει να σκοτούμε να φύγουμε. Εδώ στην πλατεία αρχίζει εσύ. Πριν. Ναι, πριν πολύ αγωνός εδώ, τώρα δεν είναι εδώ. Ιδού η μαύρη παγκόσμια πρωτιά του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες φοβούνται τη βία και την εγκληματικότητα αποδίδοντάς της στους ξένους και οι νόμιμοι μετανάστες φοβούνται και τους Έλληνες και τους λαθρομετανάστες. Απουσία του κράτους λοιπόν, κάποιοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους, έβαλαν λουκέτο στην παιδική χαρά, αποκλείοντας παιδιά και γονείς, ακόμη και με βάση το χρώμα του δέρματος. Κάποιοι, μεταξύ τους και ενταξιουσιαστές, αντέδρασαν και το αποτέλεσμα. Οι αναρχικοί κατάλαβαν την πλατεία. Και γίνανε προκλητικοί, συγκρούστηκαν με τους κατοίκους. Αρνούνται στα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά και προσπαθούν να φτιάξουν καθαρές ζώνες στα πρότυπα των νεοναζί της Γερμανίας. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από αυτήν εδώ την πλατεία, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μια ομάδα αντεξουσιαστών και από την είσοδο της παιδικής χαράς αφαίρεσε το σχηματόπλεγμα που είχαν τοποθετήσει οι κάτοικοι της περιοχής. Την ώρα που η Ντόρα Μπακογιάννη ετοιμάζεται να θέσει το θέμα της λαθρομετανάστευσης στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας, στον Άγιο Παντελεήμονα συμβαίνουν απίστευτα φαινόμενα. Έλληνας κάτοικος καταγγέλει ότι τον εμπόδισαν να μπει στην παιδική χαρά με το παιδί του, με αποτέλεσμα να αντιδράσει και να συλληφθεί, ενώ άλλοι κάτοικοι τον καταγγέλουν ότι νίκιασε το παιδί από μια αλλοδαπή. Είμαι κάτοικος της περιοχής επί 20 ετία. Εγώ και ο γιος μου, όπως έχω κάθε δικαίωμα, πήγα στην παιδική χαρά. Σε 5 λεπτά, 40 μέλη και φίλοι της Χρυσής Αυγής ήταν έξω από την πλατεία. Με βρίζανε 4 εξ αυτών ενώπιον του διοικητού του αστυνομικού τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα με γροθοκόπησαν. Βλέπουμε να κρατάει ένα παιδί, το οποίο αυτός παιδί δεν έχει. Πολλοί κάτοικοι μάλιστα φαίνεται ότι τιμώρησαν με τον τρόπο τους την κυβέρνηση, στρεφόμενοι προς το λαό που τριπλασίασε ή τετραπλασίασε τα ποσοστά τους στα τμήματα της περιοχής, με χαρακτηριστικότερο το 579 τμήμα, όπου υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας μόλις κατά 1,14%. Θα ακολουθήσει ατζέντα, όπως έβλεπα χθες στην τηλεόραση και διάβαση μας στον τύπο, Καρατζαφέρη. Άρα, ο κύριος Καραμαλής θα ακολουθήσει μια ακραία πολιτική χωρίς τους δίθεν ακραίους. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Κάποιοι έφτασαν να ζητούν από παιδιά πιστοποιητικό υγείας για να παίξουν και κάποιοι άλλοι καταγγέλνουν φασισμό. Όλοι όμως συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ούτε σχέδιο αστυνόμευσης υπάρχει, ούτε σχέδιο για τη λαθρομετανάστευση.